παρουσία πολιτικών αρχηγών και εκπροσώπων κομμάτων πραγματοποιούνται από το πρωί οι εργασίες του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος με κυρίαρχα ζητήματα τα αποθεματικά των Δήμων και η πράξη του νομοθετικού περιεχομένου. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης. Η Βίκη Κολτσίδα παρακολουθεί τις εργασίες του συνεδρίου και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι από την Χαλκιδική, όπου εδώ σε μια ιδιαίτερη συγκυρία τόσο για τη χώρα αλλά όσο και για το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης ξεκίνησαν οι εργασίες του τακτικού συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Να πούμε πως παρουσία των πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι ανέβηκαν στο βήμα και τοποθετήθηκαν για θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Νωρίτερα ο κύριος Σαμαράς, ο Τόνι Σαμαράς, μίλησε για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έκανε λόγο για τα αποθεματικά, ότι τους τα ζήτησαν τα αποθεματικά με δικαιολογίες και υποσχέσεις και μάλιστα τόνισε πως θα πρέπει να θυμάστε, λέει, πως χαρακτήριζε τότε η κυβέρνηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Θέλουμε να υπηρετήσουμε την αλλαγή φιλοσοφίας που διακρίνει τη διοίκησή μας μέσα από ένα νέο στρατηγικό σχέδιο. Επενδύουμε στην ισχυροποίηση του κύρους του θεσμού μας, επιδεικνύοντας ρεαλισμό και υπευθυνότητα, αλλά και δίνοντας έμφαση στην ενότητα των Δήμων και στην εξωστρέφεια.